Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την αντιπλημμυρική προστασία της Σάρτας απασχόλησε τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου το απόγευμα της Δευτέρας. Στη συνεδρίαση παρενέβησαν και οι βουλευτές του νομού, αλλά και οι μελετητές που παρουσίασαν τα εναλλακτικά σενάρια εφαρμογής του έργου. Σαν βάση κουβέντας, ότι όποιο σενάριο από αυτά που παρουσιάζει η μελέτη επιλεγεί, τεχνικά είναι εφικτό η Άρτα να θωρακιστεί αντιπλημμυρικά. Αυτό θα μας το πούνε βέβαια και οι μελετητές, με ανάλογο κόστος και με ανάλογη διαδικασία απολωτριώσεων ή οτιδήποτε άλλο. Το θέμα είναι ποιο σενάριο είναι αυτό που από τη μία διασφαλίζει αντιπλημμυρική προστασία της πόλης μας και από την άλλη δίνει μεγαλύτερη προοπτική αναπτυξιακή για να μπορέσει να αγκαλιάσουμε το ποτάμι και να βγούμε στο ποτάμι. Γιατί αν κάνουμε την μελέτη αυτή, εφαρμόσουμε, εγκρίνουμε την περιβαλλοντολογική με όποιο σενάριο επιλεγεί και στη συνέχεια γίνουν και τα έργα, τα όποια εκατομμύρια χρειαστεί από τη νέα προγραμματική περίοδο και θωρακίσουμε μόνο αντιπλημμυρικά, δεν θα έχουμε πλημμύρα στα 100 χρόνια, αλλά δεν μπορούμε να έχουμε χρήσεις τέτοιες ή αναψυχής, είτε τουριστικές, είτε ψυχαγωγίας, είτε αθλητικές, στην ευρεία κήτη του ποταμού Αράχθου. Άρα τι κάνουμε, θα βλέπουμε το ποτάμι από μακριά. Άρα στην ουσία, για εμάς τους Αρτινούς, δεν θα επιτευχθεί αυτό που ονειρευόμαστε, γιατί νομίζω πιο πολλοί Αρτινοί αυτό ονειρεύονται. Εκείνο που θέλω να βγάλουμε ως δίδαγμα είναι ότι ένα μεγάλο έργο έχει, απαιτεί μεγάλους προϋπολογισμούς, ξεπερνά τα όρια κάποιων θητιών ερετών όλων των βαθμίδων, είτε είναι στο Κοινοβούλιο, είτε είναι στο δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, είτε είναι στον πρώτο. Διεκόπη σύνδεση, κύριε Στήλιο. Πρώτο, είτε είναι σε ένα επιμελητήριο, πάει σε βάθος χρόνου. Φροντίσουμε όλοι μας εκείνο που έχει σημασία, αλλά δεν ξέρω που διακόπη σύνδεση, πρόεδρε. Συγγνώμη, δεν το κατάλαβα. Προχωράτε. Ένα μεγάλο έργο έχει διάρκεια χρονική μεγάλη. Λοιπόν, μέχρι και να ξεκινήσει και έχει επίσης μεγάλη χρονική διάρκεια μέχρι να το απολαύσουν, να δοθεί σε λειτουργία και να το χαρούν, να το απολαύσουν, να το λειτουργήσουν οι πολίτες. Για μας έχει σημασία, από παράδειγμα, από την Ιόνια, από τον Κόμβο, να αναλάβουμε υπόψη το εξής. Να μην είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι θα επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος, αλλά να διδαχτούμε από εκεί. Και συνεπώς, κρίνοντας την καλύτερη και τη βέλτιστη λύση σε σχέση με το περιβάλλον, κρίνοντας την καλύτερη λύση σε σχέση με τον προϋπολογισμό, διότι ένα έργο που θα πρέπει να γίνεται, να έχει έναν προϋπολογισμό να μπορεί να είναι εφικτός. Λοιπόν, και βάζοντας σε προτεραιότητα ότι ναι, θέλουμε αυτό το μεγάλο έργο, διότι είναι ένα έργο το οποίο αφορά την πόλη μας και τον νομό μας, αφορά τους κατοίκους της περιοχής, αφορά τους πολίτες, τους δημότες, αφορά τις επιχειρήσεις και τους αφορά για τα επόμενα 10, 20, 30, 50 και 100 χρόνια. Άρα πρέπει να δούμε το έργο αυτό σε βάθος χρόνου. Θέλουμε, και εκεί είναι η δική μας αρμοδιότητα και εκεί είναι και η δική μας συμβολή και η δική μας ευθύνη. Δεν θα μιλήσω ειδικά σήμερα, που είναι μια θετική εξέλιξη για το συγκεκριμένο έργο μετά από τόσα χρόνια. Δεν θα μιλήσω για ευθύνες και εν μέρη θα διαφωνήσω με τον κύριο Τσιρογιάννη που είπε ότι όλα ξεκίνησαν το 2015. Όπως σας ανέφερα, το 2014 το έργο είχε ενταχθεί στο νέο ΕΣΠΑ. Από εκεί και πέρα, η μελέτη, όπως είναι γνωστό, ανατέθηκε το 2019 για την... όπως προκύπτει και από απάντηση που έχω σε σχετική αναφορά που είχα κάνει στον κύριο Καραμαλή, τον Υπουργό Υποδομών, αλλά και σε αναφορά όταν στη Βουλή ο συζητής από την πλευρά του κινήματος αλλαγής τότε, ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής τώρα, είχα εισηγηθεί επί του ρέματος της Εσχατιάς Αττικής. Και είχα τότε αναφερθεί στο συγκεκριμένο έργο της Σάρτας και μαζί με την αναφορά. Η απάντηση ήταν ότι αυτό το έργο με τη μελέτη διευθέτησης, τη μελέτη οριοθέτησης και τη μελέτη των έργων εκτροπής είχε ενταχθεί πράγματι σε χρηματοδότηση, όπως ανέφερε και ο κύριος Δήμαρχος, και βεβαίως
Η πρόβλεψη ήταν ότι μέχρι τις 14 Δεκάτου του 2020 θα είχε υποβληθεί η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, υποβλήθηκε ένα χρόνο αργότερα και υπήρχε μια χρονική κατάληξη μέχρι τον Αύγουστο, 14 Αυγούστου του 2022, να έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες. Βέβαια, οι μελέτες δεν έχουν ολοκληρωθεί. Από ό,τι φαίνεται, η προγραμματική περίοδος, η παρούσα, έχει εκπνεύσει. Οριακά θα έχουν τελειώσει οι μελέτες το 2023, ελπίζω δηλαδή, οριστική μελέτη, μελέτες εφαρμογής, για να δούμε μετά πώς θα δημοπρατηθεί το έργο και βάσει ποιου προγράμματος. 4 εναλλακτικά σενάρια παρουσίασαν οι μελετητές για να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο ποιο μπορεί να προκριθεί, καλύπτοντας τις ανάγκες της περιοχής και κυρίως έχοντας αναπτυξιακό πρόσημο. Για την αντιπλημμυρική προστασία, χωρίσαμε σε 2 κομμάτια, το γύρω από την πόλη της Άρτας και το κατάντι της πόλης της Άρτας. Για την περιοχή γύρω από την πόλη της Άρτας, μελετήσαμε 4 εναλλακτικές λύσεις. Η πρώτη εναλλακτική λύση είναι με μια δίδυμη σύραγγα. Η δεύτερη εναλλακτική λύση είναι με μια ανοιχτή διόρυγα η οποία θα βγαίνει από την περιοχή μεταξύ Μαρέτ και Γέφυρας, θα περνάει από την περιοχή της Ελεούσας και θα κατεβαίνει κατά τη ξανά στον Άραξο. Η τρίτη λύση ήταν με μια κλειστή διόρυγα, λίγο μικρότερου μήκους. Εδώ βλέπετε τη διόρυγα, στο προηγούμενο, ένα λεπτό. Εδώ είναι η σύραγγα. Αυτή είναι η κλειστή διόρυγα τώρα, η ανοιχτή διόρυγα, η κλειστή διόρυγα. Η ανοιχτή είναι λίγο μεγαλύτερου μήκους, η κλειστή είναι μικρότερου μήκους, που βγαίνουν από την περιοχή Ελεούσας και καταλήγουν κατάτι, όλες περίπου στο ίδιο σημείο. Και μία λύση δέλτα, η οποία προέκυψε λόγω αρχαιολογίας και λόγω κρίσης των τεχνικών θεμάτων, που προβλέπει μία μονή σύραγγα, όχι διπλή σύραγγα, και μία μικρότερη ανοιχτή διόρυγα μικρότερου πλάτους. Τώρα θα πάω σε περισσότερες λεπτομέρειες να εξηγήσω την εναλλακτική λύση, την Α, που είναι η δίδυμη σύραγγα, η οποία με βάση την προκαταρκτική μελέτη του Δήμου ήταν σαν η προτινόμενη λύση. Νότια της Ιωνίας Οδού, εδώ δημιουργούμε την εκτροπή που έρχεται κατάντι δίπλα στο παραλίμνιο, περνάει εδώ πέρα στην περιοχή, φτάνει στον... Στον Κόμβο, δέχεται το ρέμα Μπούση και συνεχίζει μέχρι την είσοδο της σύραγγας μεταξύ Κολυμβητηρίου και Κτηρίου Παπακώστα και μπαίνει στη σύραγγα. Επί της ουσίας, εγώ θα να μείνω λίγο στην αξιολόγηση των λύσεων που βλέπω ότι είναι και το κύριο θέμα. Απλά να επισημάνω ότι η περιβαλλοντική μελέτη αυτή τη στιγμή προτείνει τη λύση Δέλτα για τους λόγους που ανέπτυξε η κυρία Ξανθοπούλου, κυρίως λόγω της αρχαιολογίας και της προστασίας του κτηρίου Παπακώστα. Επομένως, όλη η μελέτη βασίστηκε στο να αξιολογήσει τις επιπτώσεις και να προτείνει μέτρα για τη συγκεκριμένη λύση. Βέβαια, ένα ωραίο πινακάκι που μας έδειξε η κυρία Ξανθοπούλου, που το είδατε αλλά το περάσαμε έτσι λίγο βιαστικά, που είναι οι αξιολογήσεις των λύσεων, των εναλλακτικών λύσεων. Δεν ξέρω, βλέπετε την οθόνη μου, έτσι δεν είναι? Ναι, συνεχίστε. Ναι, δεν ήξερα αν βλέπετε. Αξιολογήθηκαν διάφορες παράμετροι περιβαλλοντικής φύσεως για κάθε μία λύση, έτσι ώστε για να καταλήξουμε και να μπορέσουμε να δούμε περιβαλλοντικά τουλάχιστον ποια είναι η καταλληλότερη. Με βάση ποσοτικά στοιχεία που αφορούν κυρίως τους εξκαφές, τις απαλωτριώσεις, τις ζώνες κατάληψης και την αρχαιολογία και διάφορα επιμέρους ειδικά θέματα. Ίσως αυτό βοηθήσει πιο καλά. Φαίνεται ότι περιβαλλοντικά
για όλα τα θέματα πλην της αρχαιολογίας. Η λύση Α, δηλαδή η δίδυμη σύραγγα, είναι σαφώς προτιμητέα, ακόμη και σε σχέση με τη λύση Δ. Αλλά εκεί είναι το θέμα της αρχαιολογίας, όπου τέλος πάντων είναι on-off, δηλαδή ναι όχι. Δηλαδή, εάν η αρχαιολογία μας πει ότι δεν μπορείτε να πάτε στη... που τουλάχιστον αυτό λέει, και αυτό λένε τα ΦΕΚ αυτή τη στιγμή σήμερα, επομένως, με αυτή τη λογική, η λύση Δέλτα ήταν η προτιμητέα σε σχέση με τις λοιπές λύσεις από περιβαλλοντικής άποψης. Οι επικεφαλείς των παρατάξεων και δημοτικοί σύμβουλοι διατύπωσαν προτάσεις και εξέφρασαν απόψεις σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης. Το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων δια του Δημάρχου κατέθεσε μία σειρά προτάσεων θέτοντας ουσιαστικά ως όρο την υιοθέτηση του πρώτου σεναρίου που προβλέπει την κατασκευή δίδυμης σύραγγας και την επέκταση του σχεδίου πόλης. Παράλληλα, πρότεινε να υιοθετηθεί μία σειρά υφιστάμενων μελετών και διάφορες υφιστάμενες εγκαταστάσεις και δράσεις στην ευρεία Κήτη. Επίσης, απόψεις θα καταθέσει και η ΔΕΗ, η οποία έχει στην ευθύνη της τη λειτουργία των δύο υδροηλεκτρικών στο Πουρνάρι. Επειδή όλα τα υπόλοιπα είναι τεχνικά θέματα και αφορούν κυρίως, και πολύ σωστά είπατε κύριε Πρόεδρο ότι σήμερα είναι η μέρα των μηχανικών. Άρα λοιπόν εμείς αυτό το οποίο οφείλουμε να πούμε είναι ότι εμπιστευόμαστε τους μηχανικούς και τις μελέτες τις οποίες θα κάνουν. Βεβαίως όμως θα πρέπει να πάρουμε μία απόφαση στο τι θέλουμε. Η καλύτερη λύση βεβαίως και είναι η πρώτη λύση, δεν το συζητά κανείς, είναι η πιο σωστή και ενδεικτική λύση. Θα συμφωνήσω και με την εισήγηση του Δημάρχου, ο οποίος είπε ότι για ένα κτίριο το οποίο απλά δεν χρησιμοποιείται θα πρέπει και σε αυτό το θέμα η αρχαιολογία να βάζει ζήτημα. Άρα έλεος πια με την αρχαιολογία σε αυτή την πόλη, και επειδή εμείς εδώ είμαστε αιρετοί και πρέπει άλλα πράγματα να προσφέρουμε στους συνδημότες μας, κυρίως την ανάπτυξη και αυτό το οποίο θέλουν να δουν, αλλά όλα αυτά βέβαια να προσφερθούν με την ανάλογη ασφάλεια που θα πρέπει να έχουν. Εννοείται ότι είμαστε με την, προκρίνουμε μάλλον την πρώτη λύση όσον αφορά τι αλλαγές πρέπει να γίνουν. Δεν είμαστε εμείς ειδικοί αυτές να τις πούμε. Από εκεί και πέρα, βεβαίως και θέλουμε μία ανάπτυξη, ήπια ανάπτυξη δίπλα στο ποτάμι. Βεβαίως και θα θέλαμε η πόλη μας να βλέπει το ποτάμι και όχι να έχει την πλάτη του. Αυτό το λέμε χρόνια, όλοι το λέμε και όλοι αυτό θέλουμε και ελπίζουμε σήμερα να είναι αυτό μία μικρή αρχή και να είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι θα βάλουμε έστω έναν μικρό κόκο μπροστά σε αυτό που θα γίνει. Επειδή στην αρχή οι τοποθετήσεις αρχικές αφορούσαν την περίοδο πριν το 2014, να αποσαφηνίσουμε ότι πρώτον δεν ψάχνουμε να βρούμε κουμπάρο του έργου, νονό, μάλλον όχι κουμπάρο, του έργου, δηλαδή ποιος έκανε τι. Να είναι σαφές ότι οι μελέτες που είχαν γίνει από το Δήμο Αρταίων το 2010 10. Και τις οποίες έλαβε υπόψη η καινούργια κατάσταση αφορούσαν το πλημμυρικό φαινόμενο και την αντίστοιχη, ας πούμε, και τα αντίστοιχα έργα μέχρι τα όρια του καλλικρατικού Δήμου Αρταίων. Αντιληπτών. Ωραία. Αυτή η μελέτη, γιατί είμαστε και συνάδελφοι, έφτασε λοιπόν στα αντίστοιχα Υπουργεία και γύρισε πίσω την περίοδο του 2014, λέγοντας ότι πρέπει να μελετηθεί το φαινόμενο μέχρι την εκβολή του. Δεν μπορεί να μελετάς και να προτείνεις έργα μέχρι την κάτω Παναγιά. Λίγο να απλά ενημερώσω ότι έχει απαντήσει. Καταρχήν η διαβούλευση θα πάει και ένα μήνα παραπίσω, έτσι για να ξέρετε. Αλλά ήδη έχει απαντήσει ο Δικηγορικός Σύλλογος Άρτας, ο οποίος ζητά και τονίζει ότι πρέπει να εγκριθεί ανωτέρω μελέτη το ταχύτερο δυνατό για να γίνει οριοθέτηση του ποταμού Αράχθου, για να μην παρουσιάζονται προσκόμματα στην εκτέλεση διαφορών έργων και δι' αυτών που σχετίζονται με δημόσιο συμφέρον. Γνωστό είναι το παράδειγμα που διεκδικούμε για την ενέγερση δικαστικού μεγάρου στην πόλη μας και η Δημοτική Κοινότητα Άρτας, η οποία συνεδρίασε και τάστη υπέρ της Α λύσης. Κύριε Τραμπά, από τη στιγμή που γίνεται διαβούλευση επί συγκεκριμένης πρότασης, η πρόταση η οποία μας έχει έρθει εγγράφως είναι η διπλή, δηλαδή η μονή, η σύραγγα, με η Δέλτα. Η προτινόμενη είναι αυτή. Ναι, η προτινόμενη. Εμείς από τις προτινόμενες πρέπει να αποφασίσουμε, σαν τεχνική. Άρα πάμε με αυτή την πρόταση. Προφανώς.
Άρα, συμφωνούμε ή δεν συμφωνούμε σε αυτή. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο, γιατί βλέπω ότι εδώ πέρα αλλάζουν τα δεδομένα. Όχι, είναι τέσσερις προτινόμενες λύσεις. Και οι τέσσερις έχουν να κάνουν με τη θωράκιση. Ναι, αλλά η ΜΠΕ προτείνει αυτή τη ΔΕΛΤΑ. Προτείνει την ΔΕΛΤΑ και υποπροϋποθέσει ενδεχομένως και την Α. Εσείς θα δείτε και τις τέσσερις. Θα προτείνετε επί των τεσσάρων, αν θέλετε, ή αν έχετε κάποια άλλη πρόταση, θα προτείνετε και κάτι άλλο. Ναι, αυτό σήμερα λέω. Ήρθε όμως και άλλη μια πρόταση επίσημα από τον συνάδελφο του κ. Τσιρογιάννη. Λέω ότι δεν είναι κακή η πρόταση του κ. Τσιρογιάννη με την προϋπόθεση ότι θέλουμε να εγκυβωτήσουμε τον ποταμό, δηλαδή όπως είναι σε ευρωπαϊκές πόλεις, σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Αλλά πρέπει να γνωρίζουμε αν θα υπάρξει και μια τέτοια πρόταση. Ένα περίγραμμα να κάνουμε, και αυτό θα μπορούσαμε, Πρόεδρε, επειδή είναι και πολύ, αν θέλετε, ζήτημα, κρίσιμο ζήτημα, θα μπορούσαμε ενδεχομένως αυτή την απόφαση, εφόσον κατασταλάξουμε στο ένα γενικό πλαίσιο, να τη δούμε με επιμέρους όρους, ας πούμε, και τις επόμενες μέρες μέχρι να τη φυξάρουμε. Φυσικά. Εγώ θα έλεγα το εξής, ότι αυτή τη στιγμή, έτσι το, και το λέω έτσι σε μπουλετάκια, να επιλεγεί ένα σενάριο προτινόμενων έργων για την παροχέτευση των 1.400 κυβικών των δευτερόλεπτα με την κατασκευή μιας δίδυμης σύραγγας, το σενάριο το Α, με την προϋπόθεση όμως ότι οι μελετητές θα μας εξασφαλίσουν ότι αν αυτό είναι τεχνικά εφικτό και αν δηλαδή μπορούν να πάρουν τα 1.400 κυβικά το δευτερόλεπτο, όπως είπαμε, με αυτά τα μοντέλα που ακούστηκαν, αυτοί ξέρουν για να μας το πούνε ή όταν θα τρέξουν τα μοντέλα. Αυτή η λύση γιατί πέρα το ότι διασφαλίζει τους πολίτες μας την αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης μας, δίνει και μια αναπτυξιακή προοπτική σε αυτό που τόσα χρόνια περιμένουμε για την Άρτα να έχει πρόσωπο στο ποτάμι. Και αυτό έρχεται να το ενισχύσει ακόμα περισσότερο αυτό που σας διάβασα πιο πριν, η επιστολή της κυρίας Καστραντά ως επιβλέπουσα υπηρεσία, ως διευθύντρια, που λέει ότι η λύση Α με δίδυμη σύραγγα κρίνεται ως η προτινόμενη βέλτιστη περιβαλλοντική λύση, εφόσον ξεπεράσουμε από την αρχαιολογία αυτά τα τρία μέτρα, και εγγυάται η κυρία Καστραντά ότι μπορεί αυτό να γίνει με φερετοπασάλους, να γίνει στήριξη του μνημείου. Να υπάρξει η παράταση, και πραγματικά, εντάξει, μπορεί να μην προβλέπετε, εμείς ζητήσαμε με έγγραφο την παράταση διαβούλησης μέχρι 39, γιατί εδώ πέρα θα συνεδριάσει το ΤΕΕ, θα συνεδριάσουν άλλοι φορείς, ήταν ένας Αύγουστος που ήταν οι καλοκαιρινές άδειες, θα πάμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, έχουμε δουλειά μπροστά μας για να μπορέσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Και Πρόεδρε, αυτά που ακούστηκαν, να μπει μέσα το μοντέλο πρόβλεψης πλημμυρών, να προβληθεί εξοπλισμός πολιτικής προστασίας. Και αυτό θέλει διαφορετικό θέμα. Αυτό και όλα όσα ακούστηκαν. Θέμα στο θέμα είναι ως απόφαση. Θέλουμε. Ποιο λες? Για την πολιτική προστασία. Όχι, να μπει ως εξοπλισμός μέσα στα έργα, εξοπλισμός πολιτικής προστασίας. Ναι. Αυτά έτσι έχουμε γράψει κάποια. Προφανώς μπορούμε να τα κουβεντιάσουμε και τις επόμενες μέρες για να το φτιάξουμε λοιπόν, καλύτερα. Άρα λοιπόν, ως μπούσουλα, ας το πούμε έτσι, ξεκινάμε από εδώ. Ναι, και δεν ξέρω πώς το άκουσε και η κυρία Ξανθοπούλου, λίγο θα ήθελα λίγο. Ναι, αμέσως να πω άλλο για τους συναδέλφους. Ως μπούσουλα ξεκινάμε με αυτό. Λαμβανομένου υπόψη ότι θα υπάρξει παράταση άλλες 30 μήνες περίπου να ακούσουμε και άλλες προτάσεις, μπορεί να εμπλουτιστεί οπωσδήποτε και να επανέλθουν πάλι ακριβώς στο Συμβούλιο. Κυρία Ξανθοπούλου, με ακούτε? Σας κουράσαμε. Εγώ απλά θα πω σαν μετά από όλα αυτά ότι αυτές τις παρατηρήσεις που έχετε, πράγματα τα οποία έχετε, ένα μουσικό σχολείο, ένα δικαστικό μέγαρο, τις θέσεις αυτές, τα οικόπεδα αυτά, θα πρέπει να μας τα στείλετε πάνω σε χάρτες, να ξέρουμε που είναι, να δούμε αν μπορούν να μπουν ή να βγουν. Ότι και το ΚΤΕΛ, okay. Το ότι θα πρέπει, να, κατά την άποψή μου, μετά από όλα αυτά που έχουμε πει, να προχωρήσει η λύση Α με περισσότερο έλεγχο της ευρείας κήτης ή τι δυνατότητες έχουμε στην ευρεία κήτη. Να έχετε πάντοτε υπόψη σας ότι το 3.400 είναι μια ενδεικτική πλημμύρα εκατονταετίας, αλλά μπορεί να έχουμε εκτόνωση μεγαλύτερη του αράχθου. Και το σημαντικότερο όλων είναι ότι εμείς έχουμε ζητήσει τη διαβούλευση, στα πλαίσια της διαβούλευσης, και τη ΔΕΗ να μας πει τις απόψεις της και να πάει και εκεί όλη, το όλο θέμα της λειτουργίας των θηροφραγμάτων. Και να είστε λίγο καυστικοί με τη ΔΕΗ, γιατί εμείς θα είμαστε στο λάμπο τώρα. Κύριε Ξανθοπούλου μου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Σωστό. Γιατί επί τρίο ώρο ήσασταν εδώ, δώσετε απαντήσεις σε όλα. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και τον κύριο Βαρβέρη φυσικά, αλλά τραβήξατε εσείς όλο το κουπί απόψε. Να είστε καλά, ό,τι άλλο θα χρειαστούμε θα είμαστε σε επικοινωνία. Απλώς τη δημοτική σύμβουλο που είπε, γιατί ήρθε τώρα στη διαβούλευση,
Δεν έχει εγκριθεί η προμελέτη. Πάνε μαζί αυτά. Αφού εγκριθεί η περιβαλλοντική, αφού γίνει ο έλεγχος και η διαβούλευση με την περιβαλλοντική, μετά εγκρίνεται και η προμελέτη. Όντως υποβλήθηκε και έκανε αυτές οι μελέτες πέρυσι το καλοκαίρι με τη Δέλτα Λύση μαζί. Αλλά μέχρι να γίνουν όλες οι διαδικασίες και από το Υπουργείο ΙΠΕΝ, φτάσαμε τώρα και μετά από σπρόξιμο του Δημάρχου και δικό μας, στο να βγει στη διαβούλευση μέσα στο καλοκαίρι. Η διαβούλευση γίνεται στην περιβαλλοντική και όχι στην τεχνική έκθεση.